Η σύγκληση σημαίνει εδώ που μου λείπει εμείς να συγκλίνουμε με τις προηγμένες περιφέρειες της Ευρώπης και φυσικά την οικονομική μεγέθυνση. Να τη σύγκληση. Και το ονομάζουμε αξιοβίωτη γη της αειφορίας. Μα επειδή έχουμε και ευαισθησία για την κλιματική αλλαγή, άλλωστε είναι και διεκτή, όχι ακριβώς διεκτήβα, στόχευση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για το 2050, ο οδικός χάρτης, μας νοιάζει πάρα πολύ η συνάρθρωση της ενεργειακής πολιτικής με την περιβαλλοντολογική περιφερειακή πολιτική για την πράσινη ανάπτυξη, που είναι πράσινη τεχνολογία, πράσινη επιχειρηματικότητα, πράσινη απασχόληση, πράσινες δημόσιες επενδύσεις, πράσινες δημόσιες προμήθειες. Αυτά δεν θα τα επαναλάβω, τα περνάω γρήγορα, διότι είναι όσα είπαμε με το ορόσημο του 2020 που δείχνουν και αποδεικνύουν και τεκμηριώνουν τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό μας. Έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον το τελευταίο κομμάτι που είναι on the spot και επί του πιεστηρίου, που είναι αυτό το τελευταίο. Η Κομισιόν πολύ πρόσφατα, 29-11, προχθές, έβγαλε ένα σχέδιο στρατηγικής προσδιαβούλευση με τους πολίτες και τους φορείς, πώς βλέπει να γίνει στενότερη η ένωση των ευρωπαϊκών φορών για να αντιμετωπίσουμε την κρίση και τα συναφή προβλήματα. Έχει πολύ ενδιαφέρον και τίθεται προσδιαβούλευση. Θα απαντήσει, είναι διοργανικές οι συμφωνίες. Δηλαδή και η ΙΟΚΕ και η Επιτροπή Περιφερειών θα έχουν γνωμοδότηση και όλοι. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήρθατε και παρακολουθήσατε μια επιστημονική προσέγγιση του ζητήματος του στρατηγικού μας σχεδιασμού στην περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου είχαμε τη συνέργεια της επιστημονικής κοινότητας που ξέρουν το αντικείμενο γνωστικά πάρα πολύ καλά για να μας κάνουν και την κριτική αξιολόγηση που χρειάζεται. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της περιφέρειας Πελοποννήσου με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ειδικά με την έδρα Ζαμονέ, που σχετίζεται με τα ζητήματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που είναι πάρα πολύ επίκαιρα και συζητήθηκαν μέσα στην ημερίδα. Το μεγάλο ζήτημα είναι ακριβώς αυτό που σας είπα, ότι δηλαδή εγώ έχουμε κριτές που ξέρουν άριστα το αντικείμενο, τη μεθοδολογία του και τις εξωτερικές παραμέτρους, τις ευρωπαϊκές, τις διεθνείς που το επηρεάζουν, οπότε η γνώμη τους μετράει πάρα πολύ για εμάς. Και συνδάδει με τη συνεργασία που ξεκίνησε ήδη το Πανεπιστήμιο στα θέματα νανοτεχνολογίας, ενέργειας από τα θαλάσσια κύματα και αιωλικών πλωτών πάρκων με τα πανεπιστήμια. Η περιφέρεια κάνει συνέργειες διότι στις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες που ζούμε σήμερα και αν αναπολύσουμε το κακό χθες θα διαπιστώσουμε ότι είχαμε τεράστια ελλείμματα στα επίπεδα της έρευνας, τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας τόσο από επίπεδο δημοσίων φορέων όσο και από πλευράς ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Δεν ήταν ανταγωνιστική, δεν ήταν εξωστρεφής. Μόνο με την επιστήμη, την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία η περιφέρεια πιστεύει ότι θα βοηθήσει την εξωστρέφεια και την πιστοποίηση του brand name της περιφέρειας Πελοποννήσου στο διεθνή περίγυρο. Η μερίδα η σημερινή ήταν για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται αυτά τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και τους φοιτητές που ξέρουν τα ζητήματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και του τρόπου που λειτουργεί η Ευρωζώνη και η Ευρώπη. Μπορούσε όμως και το κοινό και ήρθε και τμήμα του διδακτικού προσωπικού. Συμμετείχαν πάρα πολλοί φοιτητές στην ημερίδα, έδειξαν τεράστιο ενδιαφέρον και θέτουν πολύ σοβαρά ζητήματα που θα ληφθούν σοβαρά υπόψη, διότι οι άνθρωποι ξέρουν ακριβώς τι κάνουν.